Θα κλείσουμε όμως με μπάσκετ, καθώς αύριο φιλοξενείται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για το Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκ στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη. Θα συνδεθούμε με το Ρέθυμνο. Εκεί μας περιμένει ο προπονητής της ομάδας, της κριτικής ομάδας, ο Βαγγέλης Γιάγκος, που σίγουρα σε αυτόν η κριτική ομάδα οφείλει πολλά στο ότι βρίσκεται στη διεκδίκηση της παραμονής. Κύριε Γιάγκο, καλησπέρα από το στούντιο της Crete TV, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σίγουρα γνωρίζω ότι έχει μείνει πικρή γεύση από την Πάτρα, διότι αγγίξατε την μεγάλη νίκη μέσα στο κλειστό κόντρα στον Ευρωπαίο Προμηθέα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να βλέπετε πίσω, μόνο μπροστά. Και το παιχνίδι με τον Πανιόνιο μοιάζει να είναι χωρίς αύριο. Ναι, όλα τα σημεία της πρότασής σας είναι ακριβή. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι στην Πάτρα, όπως κάναμε ένα καλό παιχνίδι επίσης και στον Παναθηναϊκό εντός έδρας στο Ρέθυμνο 15 μέρες πριν. Και τα δύο αυτά παιχνίδια ήρθαν να πιστοποιήσουν την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Αύριο πράγματι παίζουμε ένα παιχνίδι από αυτά που δημοσιογραφικά χαρακτηρίζεται τελικό. Το λέω με αυτόν τον τρόπο γιατί για μας κάθε εβδομάδα εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δίνουμε τελικούς. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που έχει τον ίδιο στόχο με εμάς. Οπότε αναμένεται ένα παιχνίδι αρκετά δυνατό, με μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως βαθμολογικό και αγωνιστικό και μετά ψυχολογικό για τη συνέχεια. Θέλετε γεμάτο κλειστό βεβαίως. Ναι, και μου δίνετε την ευκαιρία, μια που μου δίνετε το βήμα στο δελτίο σας, είναι μια καλή ευκαιρία να απευθύνουμε ένα ευρύ γενικό κάλεσμα στον κόσμο του Ρεθύμνου που κατά γενική ομολογία έχει στηρίξει την ομάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά αύριο νομίζω ότι είναι έως τώρα ίσως το κρισιμότερο παιχνίδι που έχει δώσει η ομάδα και θέλουμε πάρα πολύ τον κόσμο δίπλα μας να βοηθήσει και να στηρίξει με τη φωνή του, να τονώσει την ψυχή των παιδιών. Coach, η εμφάνιση στην Πάτρα και το γεγονός ότι πήγατε στην παράταση και κρίθηκε εκεί το παιχνίδι στις λεπτομέρειες, δείχνει αυτή η εμφάνιση ότι το Ρέθυμνο αδικείται από τη βαθμολογική του θέση, ξεκάθαρα. Ναι, θα το έλεγα κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις το βαθμολογικό πίνακα και βλέπεις την ομάδα στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, από την αρχή σχεδόν της αγωνιστικής περίοδου, είναι μια θέση που νιώθουμε ότι δεν μας ταιριάζει, ότι μας αδικεί. Είναι μια ομάδα, ένα μπασκετικό κλαμπ που κατά τη γνώμη μου, έχοντας την τύχη να έχω δουλέψει στο παρελθόν και σε άλλες ομάδες σε αυτό το επίπεδο, είναι ένα σωματείο πρότυπο που σφίζει από υγεία. Έχει μια πολύ έντονη αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι ο αθλητισμός πρέπει να έχει αλληλεπίδραση, είναι ένα στοιχείο του πολιτισμού. Δουλεύουμε, νομίζουμε, νιώθουμε ότι δουλεύουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Όλοι οι συνεργάτες, όλα τα παιδιά σε όλα τα πόστα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Η ομάδα βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλουμε λίγο και την τύχη με το μέρος μας για να έρθουν και τα αποτελέσματα που από εδώ και πέρα κάθε αποτέλεσμα έχει πάρα πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία και αξία για τη συνέχεια. Coach, εμείς να ευχηθούμε αύριο να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα για το Ρέθυμνο. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV και είμαι και προσωπικά αισιόδοξος, πρέπει να πω ότι την επόμενη φορά θα τα πούμε, το Ρέθυμνο θα βρίσκεται στη θέση που του αξίζει. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.